Αντίθετη με τη συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου είναι οι γονείς των 18 μαθητών που φοιτούν φέτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Παύλου συγχωνεύεται με το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλικράτειας. Η συγχώνευση για τα δικά μας τα παιδιά προβλέπει την καταστροφή. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στη Νέα Καλλικράτεια, στο πρώτο δημοτικό όπως ανακοινώθηκε στο πίνακα, στο σχολικό χάρτη, να μας απορροφήσει. Δεν μπορεί να μας απορροφήσει, δεν μπορεί να απορροφήσει τα δικά της παιδιά η Καλλικράτεια. Μιλάμε ότι έχουμε αυξητική τάση, έχουμε το χώρο μας, ο οποίος, όπως ίσως μπορείτε να δείτε, αποτελείται όχι από προκατασκευασμένα ελαφριού τύπου ή οτιδήποτε. Είναι ένα κτίριο που παρέχει για το δημοτικό 3 αίθουσες μαθήματος. Είμαστε στον καλύτερο δρόμο, χρόνο με το χρόνο, να γίνουμε ένα αυτόνομο τετραθέσιο, όπως δείχνουν όλα, τεκμηριωμένα, έτσι, με υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 105 που θα κάνουν οι γονείς για του χρόνου που θα φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο μας στον Άγιο Παύλο. Για να μπορούμε να αποσυμφορήσουμε λίγο και την Καλλικράτεια. Έτσι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί γονείς που ήδη φέρνουν από την Καλλικράτεια τα παιδιά τους εδώ γιατί δεν θέλουν να στεγάζονται σε μαγαζιά, σε παλιές αποθήκες, οτιδήποτε. Που δεν είναι αφιλόξενο περιβάλλον αυτό για τα παιδάκια. Το σχολικό έτος που διανύουμε τώρα έχουμε 18 παιδάκια. Το χρόνο, το σχολικό έτος το 2011 θα έχουμε 12 πρωτάκια και παραπέρα είναι, δηλαδή κάποια παιδιά που έχουν φύγει από το χωριό γιατί ήταν μονοθέσιο μέχρι τώρα το σχολείο, δηλαδή στην περσινή χρονιά με 9 παιδιά είναι διατεθειμένοι να έρθουν πίσω. Έτσι. Άρα μιλάμε ότι ο αριθμός από το επόμενο σχολικό έτος, οπότε και θα ισχύσει η συγχώνευση, θα είναι πιο μεγάλο. Γύρω στα 40 παιδιά υπολογίζουμε να έχουμε. Εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι που θα βγούμε ούτε να κλείσουμε τους δρόμους ούτε να κάνουμε κατάληψη. Όμως διεκδικούμε δυναμικά τη διατήρηση του σχολείου μας. Βλέπετε σε τι προάβλιο χώρο είναι. Έτσι, μας ενδιαφέρει να διατηρηθεί και οι κινήσεις που κάνουμε είναι επισκέψεις σε διάφορους βουλευτές που μπορούν να μας βοηθήσουν, απευθείας mail και αιτήσεις στην κυρία Διαμαντοπούλου να επανεξετάσει το δικό μας θέμα. Είμαστε σε διαδικασία να κλείσουμε ραντεβού με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και με τον κύριο Ψωμιάδη, τον Περιφερειάρχη. Και όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, παρακαλούμε πολύ να το κάνουμε. Η τάση είναι αυξητική στο σχολείο μας και είναι κρίμα 40 παιδιά να φύγουν σε υποδομές χαμηλότερες του επίπεδου που έχουμε. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με έναν τρόπο τον οποίο εμείς έχουμε φιλοσοφήσει και επιθυμούμε πως έτσι θέλουμε να μεγαλώνουν τα παιδιά μας, χωρίς αυτήν την πολυκοσμία, χωρίς αυτόν τον τρόπο της παγκοσμιοποίησης, τον οποίο όλοι θέλουν να μας βάλουν μέσα, προσπαθούμε. Έχουμε πολύ καλούς δασκάλους, οι οποίοι επίσης κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και βλέπουμε πως γίνεται έργο, παράγουν έργο και είμαστε ευγνώμων. Και εγώ προσωπικά και θεωρώ και οι υπόλοιποι γονείς με όλα αυτά που βιώνουμε. Θεωρώ εγώ προσωπικά, να μιλήσω για μένα, πως είναι άδικο να γίνει κάτι τέτοιο, διότι εισπράττουμε πολύ θετική ενέργεια, εισπράττουμε πολύ καλά πράγματα με όλο αυτό που γίνεται και θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ άσχημο αυτό τον αέρα, αυτές τις εμπνευσμένες κινήσεις που κάνουν και δημιουργούν οι δάσκαλοι και γενικότερα ο τρόπος που εκφράζονται, να μας το κόψουν, γιατί δεν κάνουμε τίποτα κακό. Προσπαθούν και οι δάσκαλοι και εμείς σαν γονείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Σας παρακαλώ, ας ακουστεί η φωνή μας, διότι δεν κάνουμε τίποτα κακό. Επιθυμούμε το καλό, επιθυμούμε το σωστό, επιθυμούμε το δίκαιο. Ακούστε την κραυγή μας, γιατί είναι κραυγή, είναι φωνή γονιών που θέλουμε το καλό των παιδιών μας. Οι γονείς υποστηρίζουν πως το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Καλλικράτειας δεν έχει τη δυνατότητα να δεχτεί τους μαθητές του Αγίου Παύλου, καθώς ήδη το μαθητικό του δυναμικό ξεπερνά τους 400 μαθητές. Θα ήθελα να παραμείνει το σχολείο εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί εδώ και η υγεία των παιδιών είναι καλή σε σχέση με όλες αυτές τις ιώσεις που ακούμε καθημερινά. Εμείς πέρσι, σαν πρώτη χρονιά που μείναμε εδώ, δεν μείναμε ούτε μία μέρα κλειστή. Ενώ σε άλλα σχολεία και τα κοντινά μας και Θεσσαλονίκη και όπου υπάρχει πολλής κόσμος, ναι, εδώ έχουμε οξυγόνο, μας αρέσει πάρα πολύ, είναι στη φύση. Το παιδί πρέπει να είναι στη φύση, να μάθει να παίζει έξω. Και όλα αυτά είναι λόγοι για να κρατάμε το σχολείο μας εδώ που είναι.
Οι φοβίες των γονιών που λέγανε ότι τα μονοθέσια δεν προσφέρουν εκπαίδευση, αγχώνονται με τα αγγλικά, με τα μαθηματικά, με τα έξτρα μαθήματα, δεν ισχύουν. Λόγω πείρα το μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Ίσα-ίσα που αυτό το περιβάλλον είναι πιο φιλόξενο. Δεν υπάρχει η σχολική βία. Τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα. Πιο ομαλά το παιδί έρχεται στην κοινωνία από το κλειστό μέρος του σπιτιού. Και ας μην ξεχάσουμε, χώρια το εκπαιδευτικό που δεν υστερούν σε τίποτα, πιστέψε με, τα μονοθέσια. Η αναβάθμιση φυσικά, αυτή ζητάμε και αυτή θέλουμε, όχι το κλείσιμό της. Το παιδί διεκδικεί νομίζω θέση όχι μόνο στη γνώση, αλλά και στο παιχνίδι και στο χώρο του. Δηλαδή όλα παίζουν ρόλο σε αυτές τις ηλικίες, πιστεύω. Τα παιδιά στην Καλλικράτεια είναι 450 περίπου. Σε μία αυλή η οποία κλείστηκε από κοντέινερ, η οποία έχει κλειστεί από προκατασκευασμένες αίθουσες, δηλαδή ο χώρος, ο αύλιος όσο πάει μικραίνει και ο αριθμός των παιδιών μεγαλώνει. Να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αποκέντρωση από Θεσσαλονίκη, από οικογένειες που έχουν εγκατασταθεί στην Καλλικράτεια και στον Περίγυρο και στον Άγιο Παύλο. Υπάρχει δηλαδή αυξητική τάση που έρχουν μόνιμοι κάτοικοι. Αυτοί κάπου πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Σε εμάς είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Οι περισσότεροι από εδώ έχουν περάσει στην εκπαίδευση διάφορες βαθμίδες. Για να επιθυμούμε εμείς να φέρουμε τα παιδάκια μας, αυτό εδώ το σχολείο, έτσι που μπορούμε να το κρατήσουμε σαν τριθέσιο και τετραθέσιο και να το αναβαθμίσουμε και να μην το πάμε στην Καλλικράτεια που είναι ήδη εξαθέσιο, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και ασφάλειας των παιδιών εκεί. Σε κοντέινερ που δεν ξέρουμε αμφιβόλου ποιότητας, επίσης ο δρόμος με μικρό χώρο, ενοικιαζόμενες αίθουσες, αποθήκες, πολλά παιδιά, λίγοι δάσκαλοι, μικρός χώρος. Έχουμε σοβαρό λόγο να διατηρήσουμε εδώ το σχολείο. Και με δεδομένο ότι τα παιδιά μας αυξάνονται, δεν μειώνονται. Στη συγκεκριμένη συγχώνευση αντιδρούν και οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι κάνουν λόγο για ερήμωση της περιοχής. Σήμερα τα παιδάκια είναι εδώ πέρα 15, 20, 40, 30, πόσα είναι. Έχουν μια αξιοπρεπή παιδεία. Από εκεί και πέρα θα πάει πίσω η κατάσταση, γιατί θα πάνε στα 50, στα 100, στα 200 και θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και όσο για το κλείσιμο πρέπει αυτοί που τα κλέψαν και αυτοί που τα φάγανε να πιάσουν αυτούς και να αφήσουν τα σχολεία ανοιχτά και να κοιτάξουν την παιδεία της Ελλάδος. Το νέο σχέδιο της κυρίας Διαμαντοπούλου έχει σκοπό να αναβαθμίσει την παιδεία. Η συγχώνευση δεν την αναβαθμίζει σε αυτό το κομμάτι. Ίσα-ίσα, εδώ πρέπει να έρθουν και άλλα παιδιά, αποκέντρωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Καλλικράτης έχει σκοπό να αναβαθμίσει τις μικρές μονάδες, τους οικισμούς. Αν φύγει το σχολείο θα σβήσουν οι οικισμοί. Επιθυμώ το καλό των παιδιών μου. Δεν διαπραγματεύομαι το καλό των παιδιών μου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου πραγματοποιεί επαφές με τους αρμόδιους φορείς.